Πλεύρης από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Σοκράτης Φάμελος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα. Παραμένουμε ο κύριος Σαντάκης και ο κύριος Νιφλής μαζί μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Φάμελο. Κύριε Φάμελο, έχουμε μπει σε μια άλλη φάση. Έχει αρχίσει από χτες, δειλά-δειλά, η επιστροφή σε μια προσπάθεια να γυρίσουμε στην κανονικότητα. Αν θα τα καταφέρουμε ή όχι, βέβαια θα εξαρτηθεί από τον κορονοϊό. Βλέπετε ότι υπάρχει σχέδιο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο μέρος, γιατί το υγειονομικό πήγε καλά, κακά τα ψέματα. Και έχουμε πάρει και συγχαρητήρια ότι ξέρετε κάτι, αναλογικά με άλλες χώρες, έχετε πολύ λιγότερα κρούσματα, πολύ λιγότερα θύματα. Στο οικονομικό κομμάτι τώρα, εκεί που ασκείτε και εσείς έντονη κριτική. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι η υποστήριξη όλου του πολιτικού κόσμου αλλά και της κοινωνίας μας στα μέτρα που πρότειναν οι επιστήμονες για την αντιμετώπιση υγειονομικής κρίσης πράγματι έδωσε αποτελέσματα. Η επιστροφή που θέλει πάλι τον αντίστοιχο σχεδιασμό και την αντίστοιχη σοβαρότητα, να μην παρεμβαίνουν δηλαδή μικροπολιτικοί σχεδιασμοί στα μέτρα των λοιμοξιολόγων, ας τα πούμε έτσι, θέλουν σχολιασμό. Δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι για όλους τους τομείς. Προχωράμε και βλέπουμε, εμάς μας ενδιαφέρει πάντως να υπάρχει πρόληψη και προφύλαξη. Όσον αφορά τα οικονομικά, νομίζω ότι εκεί δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Δεν υπάρχει ούτε καν αντίστοιχη εμπιστοσύνη, αν θέλετε, στην αλήθεια. Είδαμε περίεργα πράγματα να γράφονται από την κυβέρνηση του Υπουργείου Οικονομικών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση που έστειλε για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο καταλήγει στο ότι τελικά τα πραγματικά χρήματα που θα πέσουν στην αγορά είναι κοντά στα 6 δισεκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ μικρό ποσό, είναι τη τάξη του 2% στο ΑΕΠ, γιατί η επιστρεφτέα προκαταβολή και αναβαλλόμενοι φόροι προφανώς δεν είναι πραγματική χρηματοδότηση. Εκεί χρειάζεται στήριξη η αγορά. Άκουσα και την εκπομπή σας νωρίτερα, αλλά θα σας πω ότι και βρεθήκαμε με όλους τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης τον προηγούμενο μήνα. Πάρα πολλοί ανησυχούν και φοβούνται ότι θα έχουμε πάρα πολλά λουκέτα. Εδώ χρειάζεται ένα σχέδιο καλύτερο που να προνοεί για όλες τις οικονομικές τάξεις, για όλους τους επαγγελματίες και για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όχι δηλαδή για κάποιους που τυχαίνει να βολεύονται γιατί έχουν κολλητούς υπουργούς. Για να μιλάμε λίγο ξεκάθαρα. Συμβαίνει κάτι τέτοιο που λέτε. Συμβαίνει κάτι τέτοιο που λέτε, κύριε Φάμελε. Γιατί αυτό που λέτε είναι σοβαρό. Συμβαίνει κάτι τέτοιο που λέτε, γιατί αυτό που λέτε είναι σοβαρό. Δηλαδή, αν έχουμε επιλεκτική ενίσχυση ημετέρων επιχειρηματιών ή εργαζομένων, που δεν μπορώ να το φανταστώ, γιατί τον επιχειρηματία να πεις, αλλά τον εργαζόμενο πώς να πεις ότι ο Νίκος είναι ψηφοφόρος, θα τον ενισχύσω σε σχέση με τον Γιώργο που δεν είναι. Έχουν ανακοινωθεί, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Γνωρίζετε ότι από την αρχή της οικονομικής κρίσης, της υγειονομικής κρίσης, με συγχωρείτε, υπάρχουν ειδικές επιδοτήσεις και ειδικά χατήρια, είτε αφορούν τις ιδιωτικές κλινικές, είτε αφορούν τα κανάλια. Τα γνωρίζετε όλα αυτά. Έχει γίνει αυτή η συνομιλία, η θεσμική έτσι κι αλλιώς της κυβέρνησης με αυτούς που θέλει να ευνοήσει για να, αν θέλετε, στηρίξει την δική της πολιτική προσπάθεια. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα όμως που ζούμε στη Βουλή, το οποίο είναι ξεκάθαρο το τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Χωρίς να το περιμένει κανένας και κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας, και ενώ είμαστε σε ένα περιορισμό λειτουργιών, μόνο 2 βουλευτές από κάθε κόμμα συμμετέχουν στις επιτροπές, η κυβέρνηση πάει να περάσει ένα νομοσχέδιο το οποίο καταργεί όλους τους φορείς περιβάλλοντος της Ελλάδας, όλους τους φορείς Natura, από τη Χελώνα της Ζακύνθου μέχρι το δάσος της Δαντιάς και από τη Βάλια Κάλτα μέχρι το θαλάσσιο πάρκο Θεσσαλονίσου. Και αντί για να βοηθήσει το περιβάλλον, κάνει φωτογραφικές ρυθμίσεις για να δώσει άδειες στη Ελληνικός Χρυσός χωρίς να υποβάλει μελέτες. Αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο, φωτογραφικό. Και προσέξτε, κάτι ενώ πρέπει να στηρίξουμε το δημόσιο τομέα, έχουμε σήμερα ρύθμιση που θα ψηφιστεί στη Βουλή, που μπήκε χωρίς διαβούλευση Παρασκευή 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, για να πουλήσει η χώρα μας το δίκτυο υψηλής τάσης. Δηλαδή αυτό που μεταφέρει την ενέργεια σε όλη την Ελλάδα. Πριν πάω στον κύριο Πλεύρη, εκτός αν δεν άκουσα καλά, γιατί είχαμε και ένα πρόβλημα στον ήχο, υπενηχθήκατε ότι μπορεί ο επιστημονικός κόσμος να εξυπηρετεί ανάγκες της κυβέρνησης προκειμένου τα μέτρα τα οποία αποφασίζονται να είναι τέτοια που να διευκολύνουν τη δική της πολιτική? Όσον αφορά το ζήτημα της υγειονομικής κρίσης, είπα ότι ακολουθήσαμε μέχρι τώρα όλος ο πολιτικός κόσμος τις προτάσεις των επιστημόνων και πρέπει το ίδιο να γίνει από εδώ και μπρος και να μην επικρατήσουν μικροπολιτικοί σχεδιασμοί από τα Υπουργεία. Είπα δηλαδή ότι πρέπει την ίδια προσοχή που δώσαμε πριν να τη δώσουμε και τώρα. Γιατί υπάρχουν ανησυχίες, παραδείγματος χάρη, για το θέμα της παιδείας ή για το θέμα πάλι που συζητιέται με τις εκκλησίες, που πρέπει να ακολουθήσουμε ό,τι λένε οι επιστήμονες. Αυτό είπα. Να μην κάνουμε επιμέρους συνεννοήσεις πολιτικού τύπου. Να τιμούμε την επιστήμη. Γίνεται σαφής. Κύριε Πλεύρη. Νομίζω ότι έχετε. Λοιπόν, ναι κύριε Παπαδάκη. Πρώτα απ' όλα, βλέπετε τη δυσκολία της αντιπολίτευσης να πει ευθέως ότι τα πήγε καλά η κυβέρνηση στο υγειονομικό κομμάτι.
Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί τέτοια μικροψυχία να πεις αντιμετωπίσαμε μία υγειονομική βόμβα και καταφέραμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος, από ό,τι κατάλαβα, είναι ότι ευνοούμενοι της κυβέρνησης είστε εσείς. Αυτό σας είπε, κύριε Παπαδάκη. Εγώ. Και δεν βλέπω να σχολιάστηκε. Είπε εγώ ότι προσωπικά. Είναι... Όχι, στα κανάλια. Ότι αυτή τη στιγμή οι συνομιλητές της κυβέρνησης που ευνοούνται και είναι φίλοι των υπουργών, είπε ο κύριος Φάμελος ότι είναι τα κανάλια και οι ιδιωτικές κλινικές. Όταν το ρωτήσατε, στις μεν ιδιωτικές κλινικές, εάν εφαρμόζαμε το μοντέλο του ΣΥΡΙΖΑ, θα πληρώναμε 57 εκατομμύρια. Ξέρετε γιατί, κύριε Παπαδάκη? Διότι ο κύριος Τσίπρας μας κάλεσε να κάνουμε επίταξη όλων των κλινών ΜΕΘ. Επίταξη σημαίνει ότι θα πλήρωνες κάθε μέρα την κλίνη των κλινικαρχών, είτε τις έκανες χρήση είτε όχι. Θα ήταν το μεγάλο πάρτι των κλινικαρχών, η χαρά τους, να τους έχεις δημεύσει κρεβάτια τα οποία τελικά δεν χρησιμοποίησες. Τι έγινε με αυτό που επέλεξε η κυβέρνηση, κύριε Παπαδάκη? Δεν κάναμε καμία χρήση ιδιωτικής κλίνης, διότι τελικά δεν χρειάστηκε να κάνουμε χρήση ιδιωτικών κλινών, γιατί επαρκούσαν οι κλίνες του δημοσίου. Δεν πληρώσαμε τίποτα στους κλινικάρχες και είχαμε κάνει και μία σύμβαση για να είμαστε έτοιμοι εάν και εφόσον χρειαζόμασταν κλίνες. Άρα σκεφτήκαμε το δημόσιο χρήμα. Για τα κανάλια θεωρώ ότι λειτουργήσαμε απολύτως διαφανώς και σωστός, διότι πέρα από το κοινωνικό μήνυμα που το κάνουν δωρεάν τα κανάλια, ο βασικός στόχος που πέτυχε το υγειονομικό κομμάτι ποιο ήτανε? Και ο κόσμος να μείνει σπίτι. Το ότι δώσαμε λοιπόν συνολικά 11 και 9 εκατομμύρια, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι και αυτό το ποσό, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με διαδικασίες οι οποίες δεν είχαν καμία επιλεκτική προτίμηση, όλοι γνωρίζετε τι έχουν πάρει, και πίστηκε ο κόσμος και έμεινε σπίτι του ο κόσμος και δεν είχαμε τα θύματα και τις καταστάσεις που είχαν γειτονικές χώρες, θεωρούμε ότι είναι σωστό. Τέλος, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, το τι έχουμε δώσει έχει υποθεί σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξέρουν οι εργαζόμενοι που έχουν πάρει. Όπου υπήρχαν προβλήματα τα διορθώσαμε και τώρα έχουμε τη μεγάλη πρόκληση που είναι, βλέποντας κάθε μέρα το βάθος αυτής της κρίσης, συνεχώς βγαίνουν καινούργια μέτρα. Βλέπετε, η τράπεζα, η αναπτυξιακή τράπεζα, πέρα στις επιστρεπτές προκαταβολές που αναφέρονται, δίνει συγκεκριμένα κονδύλια 500.000 ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 25% του τζίρου στις άλλες επιχειρήσεις, και παράλληλα θα έρθει ειδικό πακέτο για τον τουρισμό, διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα αυτή τη στιγμή είναι η κρίση στον τουρισμό, γιατί η εξάρτηση του ελληνικού ΑΕΠ είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον τουρισμό. Θα υπάρξει και ένα τέτοιο πακέτο στήριξης και πιστεύουμε και ακούμε και τις προτάσεις. Όποια πρόταση γίνεται από την αντιπολίτευση και είναι σε αυτή την κατεύθυνση, θα τη στηρίξουμε. Κοινωνικά πήγαμε πίσω την πρώτη κατοικία. Έρχεται ένα σχέδιο γέφυρας για να χρηματοδοτούνται τα δάνεια, να μην γίνουν κόκκινα τα δάνεια. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε το οτιδήποτε. Μάλιστα, κύριε. Ναι. Αυτό ίσως είναι ένα θέμα. Το ότι είναι έτοιμοι να συζητήσουν πλέον ο κύριος Πλεύρης αποδεικνύει και ότι υπάρχει μια λογική στην κυβέρνηση. Βλέπουμε και κάνουμε. Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στην Ελλάδα λένε ότι θα έχουμε ύφεση 4,7%, στους Ευρωπαίους λένε 7,9% και ο κύριος Μητσοτάκης λέει σε ένα κανάλι που έδωσε στο εξωτερικό μια συνέντευξη 10%. Δεν είναι μια κυβέρνηση σοβαρή αυτή που λέει βλέπουμε και κάνουμε. Πρέπει να βγει εκ των προτέρων και να μιλήσει για ρευστότητα στην αγορά, για εγγύηση αγοραστικής δύναμης και αμοιβής εργαζομένων. Δεν το έχει κάνει αυτό ακόμα, γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι και επιχειρηματίες που δεν έχουν πάρει και το 800. Και επιτρέψτε μου να σας πω, δεν άκουσα τίποτα γιατί πουλάνε το δίκτυο ενέργεια σήμερα ξαφνικά, μεσάνυχτα κατατέθηκε την προηγούμενη Παρασκευή αυτή η τροποποίηση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δημιουργούν θέσεις Golden Boys με αμοιβές 8.300 ευρώ σήμερα. Είναι παράλογο όλα αυτά τα οποία γίνονται. Αισθάνομαι ότι κάνουν τακτοποιήσεις όπως αυτή με το ελληνικό χρυσό. Γιατί να απαλλαχθεί από την αδειοδότηση και για τη διαχείριση αποβλήτων και για τη διαχείριση νερού? Δηλαδή τα βρήκε σκούρα στο Συμβούλιο Επικρατείας και με το ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και τώρα πάνε να δώσουν άδειες με νομοθέτηση? Όπως γίνεται, παραδείγματος χάρη, χθες το απόσυρε ο κύριος Χατζηδάκης άλλο άρθρο
που άλλαζε όλες τις χρήσεις γης στο κέντρο της Αθήνας, γιατί κάναμε εμείς αίτηση αντισυνταγματικότητας. Το ότι αποκαλύπτει η αντιπολίτευση όλες αυτές τις φωτογραφικές διατάξεις, που είναι αντισυνταγματικές, δεν είναι καλό στοιχείο για τη δημοκρατία. Δεν μπορεί να περνάνε από περιορισμένη σύνθεση Βουλής όλα αυτά. Μάλιστα. Τι ακριβώς θέλουν να κρύψουν. Υπάρχει ανησυχία στη Βουλή. Σας το δηλώνω. Εμείς δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τέτοιες διαδικασίες. Να μας πει ο κ. Πλεύρη, γιατί πουλάνε το δίκτυο ενέργειας. Δεν πρέπει η χώρα να έχει ένα εργαλείο εθνικής πολιτικής. Εγώ από τους δύο δημοσιογράφους, και τον Γιάννη. Ρώτησα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πιο μπροστά. Εδώ βλέπουμε η Ελλάδα να βαδίζει αντίθετα, είναι σε ένα μονόδρομο σε αντίθετο ρεύμα. Γιατί στη Γαλλία, θα το ξαναπώ, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, ενισχύεται οι αεροπορικές εταιρείες, οι δημόσιες επιχειρήσεις στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία. Εδώ κάνουμε το αντίθετο. Δοθείς ευκαιρίες και μέσα να μπουμπούλα, πουλάμε τις δημόσιες επιχειρήσεις. Αντί να ενισχύσουμε τη ΔΕΗ, αντί να ενισχύσουμε την ΕΙΔΑΠ, αντί να ενισχύσουμε οτιδήποτε έχει μείνει κρατικό, προσπαθούμε και αυτό το λίγο να το ξεπουλήσουμε. Πάντως να πω κάτι. Γιάννη, Μάνο και εσύ κάτι και τα δύο μαζί. Ναι, Μάνο. Επειδή σε άκουσα πριν να το ρωτάς αυτό και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και δίκιο έχεις την ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά αυτή τη στιγμή, Γιάννη μου, πέραν της πώλησης, που είναι ένα θέμα ξεχωριστό που το έθεσε ο κύριος Φάμελος, δεν πλήττεται ο δημόσιος τομέας. Ο δυτικός τομέας πλήττεται περισσότερο αυτή την περίοδο. Συγγνώμη, η ΔΕΗ. Δηλαδή, συγγνώμη, είπες, εάν ενισχυόταν η ΔΕΗ, δεν θα είχε όφελος ο πολίτης. Συγγνώμη, μη συγχωρείτε να πω κάτι. Αν η οικονομία δική μας με την Ιταλία, τι να ενισχύσει ακριβώς. Τι να ενισχύσει. Τις δημόσιες επιχειρήσεις. Για να μπορέσουν να έχουν ελαφρύτερα τιμολόγια. Πώς θα γίνει. Δηλαδή, αν σου μειώσει 10 ευρώ το μήνα το τιμολόγιο στη ΔΕΗ, θεωρείς ότι θα σωθεί ο επιχειρηματικός. Και ένα. Πιστό. Και ένα. Γιατί και ένα ευρώ μου τη μειώσει. Εγώ δεν έχω λεφτά. Και ένα θα ήταν σημαντικό. Πώς θα γίνει. Να επιδοτηθεί ο εστιατόρας για να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας. Θα απαντήσει ο κύριος Πλεύρης. Λοιπόν, από ένα λεπτό οι δυο σας. Από ένα λεπτό ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πλεύρης. Κύριε Πλεύρη. Λοιπόν, τάχιστα. Πρώτα απ' όλα, σε αυτό το οποίο υπόθηκε, να ξεκαθαρίσουμε. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές, λέγοντας ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό ότι θέλουμε μικρότερο δημόσιο και περισσότερο ιδιωτικό τομέα. Το είπαμε ξεκάθαρα, πήραμε ψήφο για αυτό. Και τώρα ειδικά ευκαιρία. Γιατί... Και τώρα ευκαιρία. Αυτό είναι άλλο θέμα, κύριε Πλεύρη, πάντως. Δώσαμε μια ΔΕΗ με 50 εκατομμύρια κέρδος. Μάλιστα, και παραλάβαμε με 500 κύριε, δεν έχουμε περιόριστο χρόνο και δεν μπορούμε να ανοίγουμε την κουβέντα τόσο πολύ. Κύριε Σκατάκη, αυτά που λέγατε. Γιατί. Επιδοματικές δίθεν πολιτικές που πέφτει στη τσέπη του φορολογούμενου. 500 εκατομμύρια ζημιές έχει ιδέη. Γι' αυτό το έκαναν 4 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ο κύριος Φάμελος. Ένα λεπτό, ο κύριος Φάμελος, και τελειώσαμε. Κύριε Φάμελε, κύριε Φάμελε. Η πανδημία και η αντιμετώπιση της έδωσε σε όλο τον κόσμο ένα συμπέρασμα. Θέλουμε ισχυρές δημόσιες πολιτικές, το κράτος να φροντίζει και θέλουμε να προσέχουμε τη βιοπικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται σήμερα. Εμμονικά στηριγμένη στο πρόγραμμά της, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης, ξεπουλάει σήμερα που η κοινωνία έχει ανάγκη να κρατήσει δομές τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Φανταστείτε, είναι οι συνδέσεις με τα νησιά που θα πουληθούν σε ένα μονοπόλιο. Ενώ ταυτόχρονα θίγει το φυσικό περιβάλλον και κλείνει τους φορείς, όπου η βιοπικιλότητα μπορεί να μας στηρίξει και στα θέματα της υγείας των πολιτών και της ποιότητας ζωής. Είναι παράλογο. Βάζει βόμβα και στην ποιότητα ζωής και στο δημόσιο συμφέρον σήμερα ο κύριος Κατζηδάκης. Γι' αυτό πρέπει να το αποσύρει. Είναι τραγικό αυτό που κάνει. Ωραία. Για περιβαλλοντικό έγκλημα.